Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, καλό απόγευμα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας να μιλήσουμε για... Μας δίνετε μια ωραία αφορμή, βέβαια μπροστά σε ένα γεγονός συνταρακτικό που συνέβη πριν από 36 χρόνια, 37 χρόνια. 37 χρόνια. Την Τρίτη συμπληρώνεται στις 28 του Φεβρουαρίου, 37 χρόνια από το θάνατο του παγκόσμιου ηγέτη, του Σουηδού Πρωθυπουργού, του Ολοφ Πάλμε. Ήταν 1986, θυμίζουμε, ένα βράδυ, είπατε, 28 του Φλεβάρη στη Στοκχόλμη, με τη σύζυγό του έβγαινε από τον κινηματογράφο, χωρίς οματοφύλακες, με τα πόδια επέστρεφε στο σπίτι και εκεί λίγο πριν τα μεσάνυχτα ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, ο ένας τον χτύπησε πισόπλατα και ο άλλος τραυμάτισε και τη γυναίκα του. Σωστά. Και υπέκυψε δυστυχώς στο νοσοκομείο στα τραύματά του. Η σύζυγός του είχε τραυματιστεί πιο ελαφριά. Βεβαίως. Πέρασαν πολλά χρόνια βέβαια, κύριε Ζερβάκη, για να το θυμηθούμε λίγο ως γεγονός και θα έρθουμε εδώ στην Κρήτη και στο Μοχό. Διαβάσαμε ότι πάνω από 22.000 ίχνη και στοιχεία είχαν στη διάθεσή τους ή έχουν στη διάθεσή τους οι σουηδικές αρχές και πάνω από 10.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταθέσουν και 134 προσήλθαν στις αρχές, πήγαν στις αρχές δηλαδή, για να δηλώσουν ότι αυτοί τον σκότωσαν. Ακριβώς. Και ότι για την ιστορία να πούμε ότι μπήκε στο αρχείο το 2020 όταν δεν έγινε δίκη και ο φερόμενος ως δολοφόνος είχε πεθάνει. Μια υπόθεση δηλαδή που δεν ξέρουμε και η δικαίωση δεν ήρθε, έτσι δεν είναι, ακριβώς, με κάποιο τρόπο. Έτσι ακριβώς, και ούτε η δικαίωση ήρθε, ούτε να πω την αλήθεια από αυτά που ψάχνουμε πολλά χρόνια τώρα, εμείς ψάχνουμε για να στήσουμε κάτι εδώ πέρα στο Μοχό, που τον είχαμε και επίτιμο δημότη. Έγινε το 1985 το Σεπτέμβριο που ήταν εδώ πέρα για μια εβδομάδα διακοπές. Τον κάναμε επίτιμο δημότη στο Μοχό και ψάχνουμε αρχιακό υλικό, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να τελειώσουμε το μουσείο ενός παγκόσμιου ηγέτη που είναι και στις μέρες μας ακόμα επίκαιρος, με την ειρήνη, με τον αφοπλισμό. Ό,τι γίνεται στον κόσμο είναι επίκαιρος. Αυτά που έχουμε ψάξει, θέλω να σας πω ότι για μένα έτσι δεν μου δίνουν τα στοιχεία ότι και αυτή η υπόθεση που έχει μπει στα αρχεία είναι ο πραγματικός δολοφόνος. Αυτός που τελικά πέθανε κιόλας πριν προχωρήσει το πράγμα, Σωστά. Γιατί στην ουσία το όπλο της δολοφονίας δεν έχει κληρωθεί ακόμα. Ναι. Ακόμα, μετά από τόσα χρόνια. Βέβαια, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Διαβάζουμε διάφορα. Ναι. Εμείς έχουμε επισκεφθεί 5 φορές μέχρι τώρα τη Στοκχόλμη για να πάρουμε αρχιακό υλικό. Μας έχουν δώσει αρχιακό υλικό, έχουν πάρει αρχιακό υλικό από τη βιβλιοθήκη του Σουηδικού Εργατικού Κινήματος, όπου υπάρχουν πάρα πολλά προσωπικά αρχεία που τα έχει δώσει η οικογένεια. Έχουμε αρχεία από το Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο στεγάζεται στο ίδιο κτίριο μαζί με το International Center του Ολοφ Πάλμε και το Ίδρυμα του Ολοφ Πάλμε, σε ένα κτίριο το οποίο το έχω επισκεφτεί 2 φορές. Έχουμε και υλικό από εκεί. Έχουμε επίσης υλικό από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, από την οικογένεια Ολοφ Πάλμε, από την οικογένεια του αείμνηστου κοινοτάρχη μας, του Θεόφιλου του Σουρανάκη, από τον οποίο έχω και τα ερεθίσματα, να σας πω την αλήθεια, διότι ήταν ο αδερφός της μητέρας μου. Και έχω τα ερεθίσματα από τότε. Θυμάμαι μικρός που φιλοξενήθηκε στο σπίτι μας,
σύζυγό του ο αείμνηστος, τον είχε γνωρίσει δηλαδή προσωπικά. Έχουμε επίσης κάποια αρχεία από την οικογένεια του Νίκου, του Μεταξά, του και αυτός Μακαρίτης. Από τη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων έχουμε πάρει πάρα πολλά αρχεία από εφημερίδες που είναι ψηφιδοποιημένες, επίσης από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και από την κοινότητα Μοχού. Μάλιστα, έχουμε επίσης υλικό και κείμενα από διάφορες βιβλιογραφίες του εξωτερικού, είτε στα γερμανικά, είτε στα εγγλέζικα, είτε στα σουηδικά. Επίσης από τον Γιώργο τον Λογοθέτη, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο «Η πολιτική είναι θέμα αρχών» και ο οποίος δούλευε πολλά χρόνια στη σουηδική τηλεόραση. Έχει γνωρίσει προσωπικά τον Πάλμε. Επίσης φωτογραφικό υλικό και από τη συλλογή του Συλλόγου Φίλων Ούλοφ Πάλμε, από την οικογένεια και από το Ίδρυμα Ούλοφ Πάλμε και από τη βιβλιοθήκη του Εργατικού Κόμματος. Άρα λοιπόν ψάξατε αρκετά, κύριε Ζερβάκη, για να συγκεντρώσετε. Και συνεχίζουμε να μαζεύουμε. Επίσης έχουμε την αμέριστη βοήθεια από τον Γιάννη τον Μαρκάκη και το Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης Λιχνοστάτη. Ο Γιάννης, μια και γνωρίζει από μουσιακά εκθέματα και από μουσεία σε όλο τον κόσμο, είναι ένας άνθρωπος που με τη βοήθειά του θα επιτευχθεί ο στόχος του μουσείου. Αποφασίσατε λοιπόν να δημιουργήσετε, ο σύλλογός σας αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μουσείο Ούλοφ Πάλμε στο Μοχό, έναν τόπο που αγάπησε. Θα πούμε πότε θα είναι επισκέψιμος. Θέλετε να μας πείτε έτσι, κύριε Ζερβάκη, πώς και δέθηκε ο τότε Σουηδός Πρωθυπουργός με το Μοχό? Κοιτάξτε να δείτε, τότε την εποχή εκείνη, από το 81 θυμάμαι, ερχόταν στο, όταν ήταν φίλος με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε φιλία με το φιλία και νομίζω ότι πρέπει να ήταν και μπάρι με τον στρατήτο Παπαγιωρίου που είχε το ξενοδοχείο Αμφούσα στη Σταλίδα. Έτσι λοιπόν, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα μετά από εκλογές το 81, έμεινε στο Ανθούσα, στο ξενοδοχείο, για κάποιες μέρες, και από εκεί αρχίσαν έτσι οι φιλίες, μια και ο Θεόφιλος Σουρανάκης, ο αείμνηστος Θεόφιλος Σουρανάκης, ήταν φίλος με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και έτσι εκείνη την εποχή κοινοτάρχης βρεθήκανε κάποια στιγμή, βρεθήκανε στο χωριό, χαιρετήσανε κόσμο. Και μάλιστα ο Πάλι προσπάθησε με τη γλώσσα των χεριών και της κίνησης να συνομιλήσει με τους όποιους κατοίκους, και έτσι δεθήκαν και τάρισε που ερχόταν εδώ πέρα. Ναι, ήταν οι πρώτες αφορμές δηλαδή για... Οι πρώτες αφορμές και του άρεσε να έρθει, και ερχόταν βέβαια κάθε χρόνο εδώ στην περιοχή. Είχε αγοράσει και σπίτι, έτσι δεν είναι? Όχι, θα σας διευκρινίσω. Τότε, όταν έγινε επίτιμος δημότης, έγινε μια κίνηση να του δωρηθεί ένα σπίτι, το οποίο δεν προχώρησε η όλη ιστορία, τον σκοτώσαν. Ήταν το 85 έγινε αυτή η κίνηση. Του άρεσε αυτή η ιδέα, και μάλιστα έχουμε κάποια στοιχεία, απλώς δεν έχουμε βρει ακόμα τις επιστολές που αντάλλαξαν με κάποιους, με ένα αρχιτέκτονα και με ένα δημοσιογράφο στο Ηράκλειο, οι οποίοι είχαν, αν θυμάμαι καλά, στις 20 του Μάρτη του 86 είχαν συνάντηση στη Σουηδία, στη Στοχόλμη, με τον Πάλμε, για να του δείξουν τι μπορούν να κάνουν με το σπίτι. Βέβαια δεν έγινε ποτέ αυτή η ιστορία, και έτσι... Αυτό είναι λοιπόν, επειδή ξέρετε, εμείς είχαμε την εικόνα ότι είχε ένα σπίτι
Όχι, όχι. Είχε στην ιδιοκτησία του ένα σπίτι, και ότι πουλήθηκε και κάποια στιγμή, κάποια χρόνια αργότερα. Ναι, δεν ήταν στην ιδιοκτησία. Δεν ήταν, ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τώρα έχουμε ένα χώρο, έχουμε ενοικιάσει ένα χώρο ο σύλλογος, ναι, τον οποίο αξιοποιούμε με τα εκθέματα που έχουμε. Υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες και κάποιες χειρόγραφες επιστολές που έχουν πέσει στα χέρια μας από μια εκδρομή που είχαν κάνει με την οικογένεια του Νίκου του Μεταξά προς το Λασίθι. Ναι. Σε ένα σπίτι εκεί πέρα που είναι μόνο με λίχνους. Mm-hmm. Και του άρεσε αυτή έτσι, η επίσκεψη εκεί πέρα χωρίς... άλλες εικόνες δεν τα είχε ζήσει και ξέρετε, επειδή συνήθως και οι Βόρειοι, το λέμε τουλάχιστον έτσι έχει... ότι είναι λίγο πιο σφιχτοί άνθρωποι, δηλαδή δεν εκφράζουν τόσο εύκολα, αλλά ο συγκεκριμένος, δηλαδή και από αυτά που μας λέτε και γενικότερα από την εικόνα του, ήταν ένας άνθρωπος εύκολα προσεγγίσιμος. Ναι, ένας απλός άνθρωπος, αν το ζούσε κανείς, όπως είναι και τα παιδιά του, γιατί έχουμε γνωρίσει και τα τρία του παιδιά, μάλιστα έχουν κατέβει τα δύο παιδιά, τα γνωρίζω από παλαιότερα, έχουν έρθει ο Μόρτεν και ο Ιωακίμ, οι οποίοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου στο Χόλμπι, ο ένας και ο άλλος στην Ουξάλα. Το νεότερο, τον Ματίας, τον γνώρισα το 2020, όπου ήμουν προσκεκλημένος του Ιδρύματος Ούλοφ Πάλμε, που κάνουν μια εκδήλωση κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου. Είναι το βραβείο Πάλμε, κάθε χρόνο είναι η μέρα γενεθλίων του. Και γίνεται στη 30 Ιανουαρίου. Ναι, 30 Ιανουαρίου, η μέρα που γεννήθηκε, και εκεί γίνεται στη Βουλή το βραβείο Πάλμε κάθε χρόνο. Κάποιος ή κάποιοι κάθε χρόνο βραβεύονται με το βραβείο Πάλμε για την παγκόσμια ειρήνη και τον αποκλεισμό. Και μάλιστα, εάν θυμάμαι καλά, το 2017 ή το 2016 βραβεύτηκε ο Δήμαρχος της Μυτιλίνης, ο Γαλινός, και η Δήμαρχος της Λεμπεντούζα για τους μετανάστες. Mm-hmm, μοιραστήκαν το βραβείο. Mm-hmm. Ναι, είναι πάντα αυτά τα πρόσωπα που φεύγουν και τόσο βία, βέβαια. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε και κάποιο λόγο για τον οποίο... Για κανέναν λόγο φυσικά δεν γίνεται να αφαιρείται η ζωή ενός ανθρώπου. Είτε. Και το γεγονός ότι πραγματικά δεν βρέθηκε, δηλαδή και το πρόσωπο, γιατί και το πρόσωπο που ήταν αφαιρόμενος ως δολοφόνος του, δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες, πέθανε και στο μεταξύ. Άρα είναι και αυτό ένα ζήτημα, δηλαδή ότι δεν μπορέσαμε να μάθουμε... Ναι. Αν είχε συλληφθεί δηλαδή ο δολοφόνος του, είχε δικαστεί, είχε καταδικαστεί, τον λόγο αυτής της κίνησής του, δηλαδή το να δολοφονήσει το συγκεκριμένο πολιτικό, έτσι, τα κίνητρά του. Και τα κίνητρά του. Ναι, βέβαια, εμείς έτσι μια ομάδα που ασχολούμαστε με το, θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε έτσι διάφορα πράγματα από τη ζωή, και ίσως κάποια στιγμή βρεθεί και ο λόγος που τον σκοτώσαμε. Περνάνε και τα χρόνια. Συνέχεια θα έχουμε αυτό. Έχουμε βέβαια και διάφορα βίντεο. Mm. Θα σας πω ότι υπάρχει ένα βίντεο, λέγεται «Η τελευταία συνέντευξη». Είναι στις 26 Φεβρουαρίου το 1986. Δεν θυμάμαι τον δημοσιογράφο το όνομα, αλλά είναι από την ΕΡΤ, μάλλον τότε ΕΤ1. Ήταν η τελευταία συνέντευξη που έδωσε, την έδωσε σε Έλληνα δημοσιογράφο. Ναι. Έχουμε ζητήσει ήδη από την ΕΤ να μας παραχωρήσει αυτή τη συνέντευξη, γιατί δεν υπάρχει πια στο διαδίκτυο. Και μας υποσχέθηκε η ΕΡΤ ότι με το που ανοίξει το μουσείο θα μας παραχωρήσουν για να την προβάλλετε. Να προβάλλετε. Βεβαίως. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε και ένα τώρα, γι' αυτό θέλει ακόμα χρόνο, για τα παιδιά θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα
ένα στυλ παιχνιδιού, να μπορεί να βρίσκουν τα παιδιά τουλάχιστον στην Κρήτη, βέβαια και στην Ελλάδα, να βρίσκουν πού έχουν ονομαστεί πλατείες, πού έχουν ονομαστεί δρόμοι, τέτοια πράγματα. Ναι, με το και, όνομά του, ε. Με το όνομά του, ναι. Και μελλοντικά, έτσι, να σας δώσω μια εκτίμηση, τι προσπαθούμε να κάνουμε, ίσως δημιουργήσουμε και τους λεγόμενους δρόμους του Ούλοφ Πάλμε σε όλη την Ευρώπη. Είναι βέβαια ένα μεγάλο εγχείρημα. Αλλά έχουμε στην αμέριστη βοήθεια του Ιδρύματος από τη Σουηδία, έχουν αποδεχτεί αυτό το πράγμα και θα υπάρχει κάποια βοήθεια από εκεί πάνω. Ναι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό, μεγάλο επίβολο, αλλά είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Την Τρίτη λοιπόν που μας έρχεται, σαν την ημέρα που δολοφονήθηκε, 37 χρόνια μετά θα ανοίξει για πρώτη φορά το Μουσείο Ούλοφ Πάλμε στο Μοχό από τις 10 έως τις 2. Από τις 10 έως τις 2 δεν θα υπάρχουν βέβαια όλα τα εκθέματα, διότι ακόμα επεξεργαζόμαστε διάφορα. Ναι. Σιγά σιγά. Δεν θα είναι δηλαδή τελειωμένο το μουσείο, αλλά θα υπάρχουν αρκετά εκθέματα μέσα. Ναι. Αρκετά πράγματα. Είναι μια πρώτη κίνηση. Ναι. Σε λίγο ακόμα χρόνο, 2 με 3 εβδομάδες, θα υπάρχουν όλα τα εκθέματα μέσα. Βέβαια αυτό θα συμπληρώνεται και θα μεγενθύνεται με το χρόνο. Σταδιακά. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, κύριε Ζερβάκη. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε βέβαια καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε αυτό το εγχείρημα. Είναι πολύ καλά. Ωραίο στη μνήμη ενός σπουδαίου πολιτικού και ανθρώπου. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.